δεν σε θεωρεί υπεύθυνη για όλα. Ξεσπάει απάνω σου για όλα. Τι είναι δίκιο τώρα αυτό? Όχι, αλλά έτσι είναι οι σχέσεις. Να ξεσπάει ένας πάνω στον άλλον. Να είναι ο ένας για τον άλλον. Στη χαρά, στην γκρίνια, στη λύπη. Πρέπει να δεις αν το αντέχεις. Ποιο? Να μοιράζεσαι. Να υπομένεις. Να συγχωρείς. Να δέχεσαι, να αποδέχεσαι, να καταδέχεσαι. Μεγάλο κουπί. Κατερίνα. Τι λες ρε εσύ Πέτρο, πότε έγιναν όλα αυτά? Απανωτά. Λες και το παρελθόν μου θύμωσε και θέλει να με εκδικηθεί. Αδελφός μου, η μάνα μου, η Σιμώνη. Η εγκυμοσύνη της Άννας. Παραλίγο να μου κάψουν το σπίτι. Έμαθα ότι η μάνα μου αυτοκτόνησε. Παραλίγο να πνιγώ, παραλίγο να βρω το παιδί μου στα βράχια. Παραλίγο να γίνεις κατά λάθος μπαμπάς. Αυτό που το πας. Γι' αυτό σου λέω Μίλτο. Έχω αποτύχει. Τι λες ρε εσύ? Αυτό που σου λέω. Γίνονται πράγματα στη ζωή μου που καθορίζουν τη ζωή μου, ρήμην μου. Και εγώ δεν μπορώ να καθορίσω τίποτα. Έλα ρε εσύ, μη σε παίρνει από κάτω. Τι να μην με παίρνει ρε Μίλτο? Γιατί δεν βρίσκω να πούμε ένα χαμένο λαχείο που να κερδίζει και βρίσκω ένα χαμένο αδελφό που θέλει να μου κάνει κακό? Ναι ρε, αλλά έχεις βρει την Κατερίνα που είναι ο πρώτος αριθμός του λαχείου. Γιατί? Επειδή έχει εκατομμύρια? Επειδή σε θέλει σαν τρελή ρε. Άσε με ρε Μίλτο. Μόλις δει και αυτή τι με κυνηγάει, να δεις πόσο τρελή θα γίνει. Τι σε κυνηγάει? Η απώλεια. Τι μου κάνατε, τι μου κάνατε. Εσένα θα σε σκοτώσω. Ναι, αυτό να ζήσω ακόμη. Πασά μου. Εμείς πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή. Ναι, αν εννοείς για ό,τι έγινε στο κέντρο υγείας, ήμουν επιθετικός γιατί δεν μου αρέσει καθόλου ούτε το δασκαλιστικό ύφος, ούτε και τα ηθικοπλαστικά μηνύματα, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να το παράκανα, αλλά δεν θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Για όλα αυτά που έχουν συμβεί στη ζωή σου, για το θέμα με τη θάλασσα. Δεν θέλω να μιλήσουμε τώρα, Κατερίνα μου. Σε παρακαλώ. Δεν είμαι σε θέση. Κατερίνα μου, μην το παρεξηγείς. Όταν πιάνει πάτο απομονώνεται. Θέλει λίγο χρόνο να ξαναβρει τις δυνάμεις του και να σηκωθεί. Μπορώ να τον βοηθήσω κι εγώ να σηκωθεί. Δεν θέλει βοήθεια ο Πέτρος. Δεν θέλει βοήθεια, πιάνει πάτο. Πολύ μεγάλες κουβέντες δεν λέμε. Όταν αγαπάμε κάποιον, αγαπάμε και τα στραβά του. Να μοιράζεσαι, να υπομένεις, να συγχωρείς, να δέχεσαι, να αποδέχεσαι, να καταδέχεσαι. Μεγάλο κουπί. Λοιπόν, για έλατε παρακαλώ, πάμε, πάμε να φάμε. Ελάτε γιατί αύριο έχουμε να οργανώσουμε και ένα γάμο. Άτε. Πάμε, πάμε, πάμε και πεινάω σάλικος. Όχι, μην το χαλάς. Έτσι φοριέται. Τι έτσι, αγκαπίστρι. Αλλά πάμε, δεν ξέρεις. Εσύ γιατί δεν... Δεν ξέρεις εσύ, πάμε. Γεια σας. Καλώς. Χαίρεστε.
παριστάνει αυτή με την περούκα. Έλα, γάμος είναι. Κι εγώ έχω περούκα. Εσύ όμως δεν τραβάς το ενδιαφέρον. Δεν τραβώ το ενδιαφέρον. Καλά, την άλλη φορά θα βάλω περικεφαλαία να με κοιτάνε και εμένα όλοι. Τι ψώνιο. Πρωί πρωί, γάμος ήρθε ντυμένη στην τη μαύρη χείρα. Γιατί με κοιτάς έτσι? Γιατί ντύθηκες έτσι? Εσύ δεν μου είπες να μην κεντρίζω τα βλέμματα. Και τώρα νομίζω ότι δεν τα κεντρίζεις έτσι. Μαρουλά, να σου πω λίγο. Αγάπη μου, είσαι θεά. Όλοι για σένα μιλάνε. Αυτό θέλαμε να αποφύγουμε. Καλά. Πολύ χαίρομαι που ήρθατε. Ο κύριος είναι μύωπς? Ξέρω. Τότε γιατί ανοιγοκλίνει συνέχεια τα μάτια του? Έρχονται, έρχονται. Πάμε. Μετήληξε! Μετήληξε, είναι γεγονός! Παιδί μου, ήταν ανάγκη να βάλεις αυτά τα μητερά τα τακούνια εδώ στο πετροδό. Τι να βάζα, να έλεγα στον ξενοφόνο μου φέρει αργύλια σας ότι με το κουστάνι. Είχα εγώ να σου δώσω. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐν και στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη τας αιμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκε το όνοματό σου. Νίσθητη Κύριε παντός των αυσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, επίσκεψε και ίασε αυτούς κατά Χρύσα. Το μέγα ελαιό σου, ότι Κατερίνα, σου ευλογών μου. Και ο Αγιάζων παντός των αυσεβών. Δεν την γνώρισα. Και ορθοδόξων έχει άλλο πρόσωπο. Πες ότι αν συνεχίσει με αυτό το βιολί θα δει και το αληθινό μου πρόσωπο και αυτό δεν θα της αρέσει. Ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέπτωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη και νυν και αΐν και στους αιώνας των αιώνων. Κοίτα τι έχει κάνει. Απίστευτη. Μπράβο, μπράβο, Βανέργο. Τέλεια. Μπράβο, πότε κάτσεις και τα. Μπράβο, Κατερίνα. Τέλεια. Σας αρέσει. Έλα να πιάσω το φορείο, γιατί... Μπράβο. Το τραπέζι είναι τέλειο. Ausgezeichnet. Κατερίνα, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ, έκανα ό,τι μπορούσα. Καλά, κουμπάρε. Εδώ μέσα χάνει το πιρούνι το κουτάλι και το κουτάλι το πιάτο. Θα τα βρεις εσύ, παγώνα μου, δεν ανησυχώ. Τι είναι όλα αυτά, ρε, επίδειξη ειδών πρικός. Τι να σου πω, ρε, Μίλτο. Εδώ τα έχει φροντίσει όλα αυτά η Κατερίνα. Εγώ με πιο πολύ να αρχίσω. Εσύ να αρχίσεις φιλώντας εμένα. Ναι, ναι, φιλί, φιλί. Φιλί, φιλί. Ναι, ναι. Φιλί, φιλί. Ευτυχώς που σας βρήκα. Γεια σου, Χρύσα. Γεια σε όλους. Γεια σου, Χρύσα. Έτσι θα ξεφυτρώνω τώρα αυτή τη συνέχεια. Καλά, τι υπέροχο μέρος. Ονειρικό. Τώρα θα μας πει για κάποιο καινούριο περιστατικό. Δεν πίστευα ότι υπάρχει τόσο όμορφο μέρος. Ελάτε, ελάτε, καθίστε. Ευχαριστώ. Άλλαξε ρεπερτόριο. Γεια. Ναι, πού είχαμε μείνει?
Το φιλί. Εσύ το έφτιαξες σε αυτό το μέρος. Mm-hmm. Είσαι άξιος, μπράβο. Φέρε μου μια πατάτα. Τι να την κάνεις? Να βουλώσω ένα στόμα.